τι συμβουλεύουν οι ειδικοί, τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες, ιδιαίτερη μέρημνα και προσοχή, καμπανάκι κινδύνου για ευπαθείς ομάδες. Πάμε στην κυρία Μαρία Καβάλου, προϊσταμένη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Να περάσουμε όσο το δυνατόν καλά το καλοκαίρι, αλλά να προσέξουμε τώρα με τη ζέστη. Ακριβώς. Αυτό που είπατε, τα όμορφο άτομα, το καλοκαίρι, τα οποία έχουν, ξέχνιαστες στιγμές, χρόνιες παθήσεις και παίρνουν φαρμακευτική αγωγή για οποιοδήποτε λόγο, ακόμα και τα ινσουλοεξαρτώμενα, θα πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνήσουν με το γιατρό τους, να δει τι αγωγή παίρνουν και πρέπει να την αλλάξουν. Να είναι σε επικοινωνία με τον γιατρό που τους παρακολουθεί. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι οι κινήσεις να βγούμε από το σπίτι, θα πρέπει να έχουμε κάποιο λόγο ή να πάμε στη δουλειά. Εάν είναι κοντά η θάλασσα, να πάμε στη θάλασσα, σε σκιερά μέρη, όμως να αποφεύγουμε τα ταξίδια τα μακρινά, χωρίς να υπάρχει κλιματιστικό μέσο, δηλαδή τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όσο το δυνατόν να τα αποφεύγουμε. Να προσέξουν πάρα πολύ οι ηλικιωμένοι, τα μικρά, τα βρέφη και τα μικρά παιδιά, οι έγκυες γυναίκες και οι θυλάζουσες, τα υπέρβαρα άτομα και είπαμε και για τα άτομα με χρόνιες παθήσεις. Οι γενικές οδηγίες για να μην έχουμε θερμοπληξία. Τι θα πει θερμοπληξία? Δεν είμαι γιατρός, είμαι κοινωνική λειτουργός, αλλά θα σας πω. Κάποιος που είναι έκθετος στον ήλιο, έχει φοβερό πονοκέφαλο, έχει ένα αίσθημα ότι δεν μπορεί, έχει μία ατονία, έχει μία καταβολή δυνάμεων, έχει μία τάση λιποθυμίας, έχει ναυτία. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να πάει σε σκιερό μέρος, να κάνει χλιαρά έως κρύα ντους και να ζητήσει πρώτες βοήθειες, ιατρική βοήθεια. Εδώ τώρα τι πρέπει να κάνουμε συνήθως σε αυτές τις, είμαστε υποχρεωμένοι επίσης. Η σωματική δουλειά, η χειρονακτική, η βαριά πρέπει να αποφεύγεται αυτές τις μέρες. Επίσης, τα ρούχα που φοράμε να είναι ελαφριά, να μην είναι όμως γυμνά, να έχουμε ανοιχτόχρωμα ρούχα, όχι σκουρόχρωμα και μαύρα. Επίσης, να φοράμε καπέλο, το οποίο όμως να είναι από τέτοιο υλικό που να αερίζεται το κεφάλι μας. Γυαλιά ηλίου, που προστατεύουν όμως τα μάτια μας από την ηλιακή ακτινοβολία. Γι' αυτό καλό είναι τα γυαλιά ηλίου να παίρνονται από ειδικά καταστήματα οπτικών ή όπου υπάρχει οπτικός, όχι από περίπτερα, αλλά για την μόδα, αλλά να προστατεύουν τα μάτια μας από την ηλιακή ακτινοβολία. Ένα άλλο που πρέπει να προσέξουμε. Θα πρέπει να κάνουμε χλιαρά ντους καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, συχνά, να τρώμε αρκετά ελαφριά, χωρίς λιπαρά. Χυμούς αρκετούς, μπόλικο νερό και αν δεν μας έρχεται η διάθεση να πίνουμε νερό, ας κάνουμε μία σαλάτα και ας ρίξουμε λίγο αλάτι να προκαλέσει, αν έχουμε και φίδρωση πολύ, να προκαλέσει τη δίψα για να πιούμε πολύ νερό. Όχι αλκοόλ. Μάλιστα. Και η μπύρα έχει αλκοόλ. Δεν επιτρέπεται αλκοόλ αυτές τις ζεστές μέρες. Μάλιστα. Αυτά τα λίγα. Σε περίπτωση που κάποιος αισθανθεί μία αδιαθεσία, αισθανθεί αδιάθετος, πού πρέπει να απευθυνθεί, είτε ο ίδιος, είτε βέβαια η οικογένειά του. Είτε στον οικογενειακό τους γιατρό, ναι, είτε να ζητήσει πρώτες βοήθειες. Αν είναι μία απλή αδιαθεσία και μπορεί να καθίσει σε ένα σκιερό μέρος, να βγάλει όλα και να κάνει κρύο ντους, να είναι στο σπίτι του και να περάσει, μπορεί να περάσει. Όμως πρέπει να ζητήσει ιατρική βοήθεια. Εγώ δεν θα το άφηνα. Μάλιστα, με μάλιστα. Τέτοια ζέστη. Λοιπόν, προσοχή. Συμπερασματικά τι προκύπτει? Προσοχή, καύσωνας είναι, θα περάσει. Να αποφύγουμε τις μετακινήσεις που δεν πρέπει να. Που δεν είναι άσκοπες μετακινήσεις. Δεν υπάρχει λόγος να βγούμε αν δεν υπάρχει. Βεβαίως.
να είμαστε σε μέρη, αν είναι δυνατόν, μάλιστα, κλιματιζόμενα. Ο Δήμος της περιοχής, εάν το σπίτι μας δεν είναι κλιματιζόμενο και είναι πάρα πολύ ζεστό και ο Δήμος της περιοχής μας έχει ανοίξει αίθουσες κλιματιζόμενες, ας την προτιμήσω με την αίθουσα αυτή. Γιατί παρατηρείτε το φαινόμενο, οι Δήμοι τα προηγούμενα χρόνια να ανοίγουν τις αίθουσες και να είναι άδειες. Μάλιστα. Πιστεύουμε, μάλιστα, ότι θα τα καταφέρουμε. Βέβαια, βέβαια. Μην υπερβάλλουμε. Κυρία Καβάλου, τι να πω, να σε ευχαριστήσω θερμά. Χαρά μας σας φιλοξενήσαμε. Μιλήσατε απλά, κατανοητά και προτροπή για προσοχή. Κάψω να σύνε, θα περάσει. Να είστε καλά. Προσοχή. Επίσης, πάρα πολύ προσοχή στα μεταδιδόμενα με τα καθαρά χέρια. Να μην έχουμε ούτε δερματικά, ούτε κορονοϊούς, ούτε λοιμώδη. Σωστά. Να είστε καλά. Υγιεινής. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας.